Ένα ξεχωριστό ραντεβού αναμένεται να δοθεί το Σάββατο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Το κάλεσμα γίνεται προς όλους προκειμένου να συμμετάσχουν στην υποδοχή του 2023. Με βάση τα όσα έχει προγραμματίσει η Φάρη σε χρόνια θα κλείσει μουσικά και αύριο στις 7 στην κεντρική πλατεία αναμένεται και η συναυλία με τοπικούς καλλιτέχνες και σχήματα. Η Καλαμάτα από τις αρχές του μήνα έχει φορέσει τα γιορτινά της με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο, στις γειτονιές, στα χωριά, με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα εορταστικό κλίμα, να διώξουμε τη μιζέρια, να κάνουμε τους συμπολίτες μας να χαμογελάσουν και να περάσουν όμορφα. Έτσι λοιπόν, αύριο Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, πραγματοποιούμε μια συναυλία με τοπικά σχήματα, με δικά μας παιδιά, με δικούς μας καλλιτέχνες και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και θα είμαστε όλοι εκεί για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφα. Παρασκευή λοιπόν, στην κεντρική πλατεία, αποχαιρετούμε το 2022 και Σάββατο, 11.30 ώρα το βράδυ, είμαστε όλοι εκεί με τη Δημοτική Φιλαρμονική για να καλοδεχτούμε το νέο έτος, το 2023. Αύριο 7 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, καταξιωμένων καλλιτεχνών στο χώρο. Νομίζω ότι αύριο θα είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή βραδιά και όλοι όσοι θα έρθουν στην κεντρική πλατεία θα διασκεδάσουν και θα περάσουν όμορφα. Ευχαριστούμε το Σωματείο Μουσικών Μεσσηνίας, τον κύριο Μάλαμα, και τους υπόλοιπους μουσικούς που θα συμμετέχουν σε αυτή τη βραδιά. Εκ μέρους του Σωματείου Μουσικών Νομού Μεσσηνίας θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Καλαμάτας και τον κύριο Δήμαρχο και την κοινοπεφελής επιχείρηση Φάρης, τον κύριο Δρούγα, για τη συνεργασία. Να πω ότι δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, είναι η πρώτη φορά που γίνεται, να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για ένα μουσικό αποτέλεσμα. Θα είμαστε λοιπόν στην κεντρική πλατεία. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα με γνωστά τραγούδια για να διασκεδάσει ο κόσμος και να περάσει όμορφα.